Οι Ιωκάστοι, οι πειρατές και τα μαργαριτάρια. Μια φορά και έναν καιρό, στη μέση του απέραντου γαλάζιου ωκεανού, υπήρχε ένα τόσο δα μικρό νησί, με ρόζα μουδιά που φιλοξενούσε λογιών-λογιών μυστικά και μυθικά πλάσματα. Τις ακρογιαλιές του σύχναζαν γοργόνες, νεράιδες και εξωτικά, που παίζανε με τα αφρόψαρα και τους παπαγάλους που ζούσαν στην καταπράσινη πυκνή ζούγκλα πάνω στο νησί. Και τα βράδια που γέμιζε το φεγγάρι μπορούσες να δεις μονόκερους με λαμπερά κέρατα να καλπάζουν στην παραλία, εκεί που η άμμος συναντούσε τον ωκεανό. Το νησί αυτό θα ήταν ονειρικό αν τους ωκεανούς δεν όργωναν οι πειρατές με τα πλοία τους που ψάχνανε με μανία θησαυρούς. Και άντε και τους βρήκαν. Τι θα τους κάνουν? Ρώτησε μια ηλιόλουστη μέρα η Ιωκάστη, μια πανέμορφη γοργόνα με μάτια καστανά και πράσινη ουρά, καθώς έκανε ηλιοθεραπεία πάνω σε ένα μεγάλο βράχο κοντά στις όχθες του νησιού. Ποιος να ξέρει? Απάντησε με ένα χασμουριτό ο Βλάτ το χταπόδι, ενώ άπλωνε τα πλοκάμια του πάνω σε μια λευκή πέτρα λίγο πιο πέρα. Και όντως, κανείς πάνω στο νησί δεν ήξερε τι θέλαν οι πειρατές, όμως η μοίρα ήθελε η Ιωκάστη να μάθει πρώτη τα σχέδιά τους. Την επόμενη μέρα, την ώρα που ο ουρανός είχε γεμίσει χρώματα, η Ιωκάστη, όπως κάθε μέρα, έμεινε να κοιτά τον ήλιο να χάνεται μέσα στα γαλήνια νερά του ωκεανού. Η εικόνα ήταν τόσο μαγευτική που η μικρή γοργόνα δεν πρόσεξε το πειρατικό καράβι που πρώτη φορά τολμούσε να πλησιάσει το νησάκι, και πριν το καταλάβει, ένα δίχτυ είχε περαστεί γύρω της και με μεγάλη δύναμη την τράβαγε προς τα πίσω. Η Ιωκάστη γύρισε και με τρόμο κοίταξε το τεράστιο πειρατικό καράβι με τα μαύρα πανιά που την τράβαγε κοντά του. Οι πειρατές από μέρες παρακολουθούσαν τις γοργόνες, καθώς είχαν δέσει το καράβι τους αρκετά κοντά στην ακτή, αλλά και αρκετά μακριά ώστε να μην τις τρομάξουν. Ήξεραν ότι οι γοργόνες κολυμπούσαν καλύτερα από οποιονδήποτε και βουτούσαν τόσο βαθιά μέσα στη θάλασσα που θα μπορούσαν να πιάσουν τα μεγαλύτερα στρίδια με τα ωραιότερα μαργαριτάρια. Έτσι τους ήρθε μια ιδέα. Θα πιάνανε μια γοργόνα και θα την ανάγκαζαν να ξεθάψει τους θησαυρούς που έκρυβε ο ωκεανός. «Θα γίνουμε πλούσιοι», έλεγε ο καπετάνιος που όλοι τον ήξεραν ως Μαύρο Πιτ. «Πλούσιοι, πλούσιοι», επαναλάμβανε ο παπαγάλος με τα πράσινα και κόκκινα φτερά από τον ώμο του. Όμως να, υπήρχε ένα πρόβλημα στο σχέδιό τους. Βλέπετε, οι γοργόνες κολυμπούσαν τόσο γρήγορα που ποτέ κανένας δεν είχε καταφέρει να πιάσει μία. Ο Μαύρος Πιτ το είχε αποφασίσει όμως, θα ήταν ο πρώτος που θα έπιανε μια γοργόνα. Έτσι, όταν παρατήρησε ότι η Ιωκάστη σε κάθε δύση του ηλίου έμενε και χάζευε την ομορφιά του ηλιοβασιλέματος, αποφάσισε ότι αυτή ήταν η γοργόνα που θα κυνηγούσε. Και όπως φαινόταν, είχε πάρει μια πολύ έξυπνη απόφαση, καθώς να, πάνω στο κατάστρωμά του υπήρχε τώρα μια νεαρή τρομαγμένη γοργόνα, δεμένη χειροπόδαρα ή μάλλον χειρορούρατα. Μάταια η καημένη στριφογυρνούσε και προσπαθούσε να ξεφύγει. Όσο πάλευε για να σκίσει το δίχτυ, τόσο πιο πολύ μπλεκόταν. Και όσο πιο πολύ μπλεκόταν, τόσο πιο φοβισμένη γινόταν. Οι πειρατές που με δυσκολία την είχαν βγάλει από τον ωκεανό, αφού την ξέμπλεξαν από το δίχτυ, της έδεσαν την ουρά με ένα χοντρό σκοινί για να μην μπορεί να ξεφύγει. Και τότε στο κατάστρωμα εμφανίστηκε ο Μαύρος Πιτ με τα μακριά μαύρα γένια του και το πόδι που ήταν φτιαγμένο από ξύλο. Ο παπαγάλος του ενθουσιασμένος πετούσε από την τρομαγμένη γοργόνα πίσω στον Πιτ και από τον Πιτ πίσω στη γοργόνα. «Καλή μου γοργόνα, μη φοβάσαι. Δεν θέλουμε να σου κάνουμε κακό. Απλά δεν είχαμε άλλο τρόπο να σου μιλήσουμε και να σε φέρουμε στο πλοίο μας», είπε ο Πιτ με ύφος φιλικό, δείχνοντας τα χρυσά του δόντια. «Θέλαμε να σου κάνουμε μια πρόταση για συνεργασία». Η Ιωκάστη έμεινε σιωπηλή. Ο Πιτ το πήρε σαν καλό σημάδι και συνέχισε. «Όλοι ξέρουμε πόσο καλές κολυμβήτρες είναι οι γοργόνες
και γι' αυτό θέλουμε να βουτήξεις στα βαθιά και να μας φέρεις μερικά στρίδια. Βλέπεις, μας αρέσουν πολύ τα μαργαριτάρια που έχουν μέσα και θέλουμε να τα μαζέψουμε όλα. Μπορεί για σένα να μην σημαίνουν κάτι, αλλά για τους ανθρώπους τα μαργαριτάρια είναι θησαυρός. Αγοράζεις πόλεις με αυτά, χτίζεις σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία. Μα αυτό δεν θα ήταν σωστό, είπε με τρεμάμενη φωνή η μικρή Γοργόνα που πρώτη φορά έβλεπε πειρατή. Δεν περίμενε να είναι τόσο ψηλή και τρομακτική. Τα αστρίδια ανήκουν στη θάλασσα και όχι στους ανθρώπους. Δεν θα μπορούσα να σας βοηθήσω. Αν τα πάρετε, θα καταστρέψετε το βυθό. Πολλά μικρά ψαράκια χρησιμοποιούν τα αστρίδια για να κρυφτούν από τα μεγαλύτερα ψάρια. Τι θα γίνει αν εσείς τα μαζέψετε όλα? Ποιος νοιάζεται? Είπε ο μαύρος Πιτ και γέλασε τρομερά. Σύντομα και οι άλλοι πειρατές άρχισαν να γελάνε. Μάλλον δεν κατάλαβες καλά, μικρή Γοργόνα. Δεν έχεις επιλογή. Αν δεν μας φέρεις τα αστρίδια, δεν θα σε αφήσουμε να φύγεις ποτέ. Ξέχνα λοιπόν τη θάλασσά σου μια για πάντα και να δω αν τα μικρά ψαράκια που τόσο νοιάζεσαι για αυτά θα ρίξουν έστω και ένα δάκρυ για σένα. Η Ιωκάστη άρχισε να κλαίει σιωπηλά και ο μαύρος Πιτ αμέσως σταμάτησε να γελάει. Εντάξει, καλά. Με έπεισες. Δεν χρειάζεται να μας φέρεις όλα τα στρίδια. Μόλις μαζέψουμε μερικές εκατοντάδες μαργαριτάρια, αρκετά για να γίνουμε άρχοντες, θα σταματήσουμε και θα σε ελευθερώσουμε. Μου το υπόσχεστε? Μα φυσικά, στο λόγο μου. Και τι είναι ένας πειρατής χωρίς λόγο? Εντάξει λοιπόν, θα σας βοηθήσω. Αλλά δεν μπορώ να βουτήξω σήμερα. Έχω κουραστεί πολύ. Και μέσα στο σκοτάδι δεν θα βλέπω καλά τα αστρίδια. Άσε που μου πονέσατε την ουρά με αυτό το παλιό δίχτυ. Θα βουτήξω αύριο, νωρίς το πρωί-πρωί. Το υπόσχομαι. Θαυμάσια. Χαίρομαι που τα βρήκαμε, είπε ο καπετάνιος και ο παπαγάλος του προσγειώθηκε επιτέλους πάνω στον ώμο του. Αλλά να, σας παρακαλώ, αφήστε με να κοιμηθώ στην πρίμνη του πλοίου. Αν δεν ακούω τον ήχο της θάλασσας, δεν θα μπορούσα ποτέ να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ αρκετά. Εντάξει, είπε ο καπετάνιος και διέταξε να πάνε τη Γοργόνα στην πρίμνη του πλοίου. Στην πραγματικότητα, η Γοργόνα δεν πίστευε λέξη από αυτά που της είπε ο καπετάνιος. Ήξερε ότι οι πειρατές λένε ψέματα και ότι είναι άπλιστοι. Ποτέ δεν θα τους ήταν αρκετά τα μαργαριτάρια. Ήθελαν όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Και τώρα που την είχαν βρει, δεν θα την άφηναν να φύγει τόσο εύκολα. Έπρεπε λοιπόν να κερδίσει χρόνο για να καταστρώσει ένα σχέδιο. Γι' αυτό είπε ψέματα στους πειρατές ότι πρέπει να κοιμηθεί και ότι δεν βλέπει στο σκοτάδι. Η αλήθεια ήταν ότι οι γοργόνες δεν χρειάζονταν να κοιμηθούν και η όρασή τους κάτω από το νερό ήταν πάρα πολύ καλή. Όταν κοιμήθηκαν όλοι οι πειρατές, άνοιξε τα μάτια της και όσο πιο ήσυχα μπορούσε, γλίστρησε από την πρίμνη και βούτυξε στη θάλασσα. Το σκοινί που την είχαν δέσει δεν της επέτρεπε να πάει μακριά, αλλά δεν χρειαζόταν κιόλας. Μόλις βούτυξε στο νερό, άρχισε να καλεί τα πλάσματα της θάλασσας κοντά της. Ακούγοντας το κάλεσμά της, πολύ γρήγορα μαζεύτηκαν ψαράκια, αχινή, αστερίες, δελφίνια και πολλά ακόμη ζώα του ωκεανού και με απορία κοιτούσαν το σκοινί που ήταν δεμένο στην ουρά της. Αφού τους είπε τι είχε συμβεί, ένας αστερίας την πλησίασε και είπε: «Καλή μου Γοργόνα, οι πειρατές λένε ψέματα. Όσα μαργαριτάρια και να τους δώσεις, δεν θα σε αφήσουν να φύγεις». «Το ξέρω, αστερία μου. Το κατάλαβα ότι με κοροϊδεύουν και γι' αυτό σας φώναξα εδώ. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να προστατεύσουμε τα αστρίδια του βυθού και τις υπόλοιπες γοργόνες. Γιατί ακόμα κι αν ελευθερωθώ, μπορεί να πιάσουν κάποια άλλη». «Ποιο είναι το σχέδιο?» ρώτησε αποφασιστικά το δελφίνι με το σημάδι από ψαροντούφεκο στο δεξί του πτερύγιο. «Έχω ένα κατά νου, μα είναι λιγουλάκι επικίνδυνο.
Εσείς καλά μου αδελφίνια, έχετε το πιο δύσκολο κομμάτι του. Θα το καταλάβω αν μου πείτε όχι. Ποτέ δεν θα σε αφήναμε φυλακισμένη. Είπε το ίδιο δελφίνι και τα υπόλοιπα συμφώνησαν. Τότε η Ιωκάστη εξήγησε στα πλάσματα της θάλασσας το σχέδιό της. Έπειτα σκαρφάλωσε γρήγορα πίσω στην πρίμνη του καραβιού και έκανε πως κοιμάται μέχρι που ξημέρωσε, ελπίζοντας πως κανείς δεν την είχε καταλάβει. Όταν ξημέρωσε, δύο πειρατές με κόκκινα γένια και αστεία καπέλα ήρθαν και τη μετέφεραν στο κατάστρωμα του πλοίου. Της έβγαλαν το σκοινί που την είχαν δέσει και της έδεσαν ένα μακρύτερο. Τότε ο καπετάνιος βγήκε από την καμπίνα του. Της έδωσε έναν μεγάλο σιδερένιο κουβά και είπε: «Μάζεψε όσα περισσότερα στρέδια μπορείς και φρόντισε να έχουν μέσα μαργαριτάρια. Έτσι θα μπορέσουμε να σε αφήσουμε ελεύθερη πιο γρήγορα. Και μην προσπαθήσεις να κόψεις το σκοινί, γιατί τότε καλή μου θα με αναγκάσεις να βρω άλλη γοργόνα να πάρει τη θέση σου και ίσως με εκείνη να μην είμαι και τόσο καλός». Η μικρή γοργόνα κούνησε το κεφάλι της για να δείξει ότι συμφωνεί και βούτυξε από το κατάστρωμα στα κρύα νερά. Κολύμπησε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, μέχρι που έφτασε στον αμμουδερό βυθό της θάλασσας. Τότε εμφανίστηκε ένα κοπάδι ξυφίες που με το μυτερό του στόμα έκοψε το σκοινί που κρατούσε δεμένη τη γοργόνα. Εκείνη το κράτησε γερά στα χέρια της και με γρήγορες κινήσεις το έδεσε γύρω από έναν τεράστιο βράχο. Την ίδια στιγμή τα δελφίνια είχαν κολυμπήσει και είχαν βρει τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Με τα κόλπα τους τους νευρίασαν και πολύ γρήγορα οι καρχαρίες βρέθηκαν να τα κυνηγούν. Όχι ότι ήθελε πολύ μεγάλη μαεστρία γι' αυτό, καθώς οι λευκοί καρχαρίες ήταν πολύ ευέξαπτοι. Τα αδελφίνια με πολύ προσοχή τους οδήγησαν στο καράβι των πειρατών. Μόλις οι πειρατές είδαν τα πτερήγια να ξεπροβάλλουν στον ωκεανό, πανικοβλήθηκαν και σκέφτηκαν ότι θα φάνε τη γοργόνα χωρίς να έχουν πάρει ούτε ένα μαργαριτάρι. Ξεκίνησαν τότε να τραβάνε το σκοινί. Μα όσο και να προσπαθούσαν, δεν μπορούσαν να το μετακινήσουν ούτε λίγο. Οι καρχαρίες πλησίαζαν όλο ένα και περισσότερο και βλέποντας το καράβι μπροστά τους άρχισαν να το χτυπάνε με μανία, καθώς τα αδελφίνια για άλλη μια φορά τους είχαν κοροϊδέψει και το είχαν σκάσει. Το καράβι γρήγορα άρχισε να μπάζει νερό και σιγά σιγά θα βυθιζόταν. Ο Πιτ δεν πίστευε στην ατυχία του. Γρήγορα πρόσταξε τους πειρατές να μπουν σε μια βάρκα και να κάνουν κουπί όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Μπας και γλίτωναν από τους καρχαρίες που ακόμη κοπανούσαν το πλοίο με μανία. Η μικρή γοργόνα τα είχε καταφέρει και το σχέδιο είχε πετύχει. Κάποιοι λένε πως ο μαύρος Πιτ, οι πειρατές του και ο φωνακλάς παπαγάλος του ακόμα κάνουν κουπί ψάχνοντας να βρουν στεριά. Τέλος!